συντροφιά Junior και απόψε. Είμαι η Πόπη Βασδέκη και η Μαριέτα Κατσαβούκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μαριέτα. Καλησπέρα, Πόπη. Το θέμα μας για σήμερα είναι μια χρονιά μαζί, συντροφιά με το παιδί. Η εκπομπή μας ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2013 ως συντροφιά του περιβάλλοντος για το παιδί και τον πολιτισμό. Με τη βοήθεια του Μιχάλη του Μπούργου και του Λευτέρη του Κατσουλάκου. Στην πορεία, μαζί με τη φίλη και συνάδελφο Μαριέτα Κατσαμπούκα, πήρε μια πιο παιδαγωγική χρειά και μετονομάστηκε σε συντροφιά Junior. 39 εκπομπές, Μαριέτα. Ναι, πολλές. 36 διαφορετικά θέματα, mm-hmm. με καλεσμένους ή και χωρίς. Mm-hmm. Ασχοληθήκαμε με ψυχολογία, με παιδαγωγικά, θέματα παιδείας, ιατρικής, πολλά mm-hmm. θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Αλλά ας κάνουμε μία σύντομη ανασκόπηση σε κάθε τομέα με τον οποίο ασχοληθήκαμε. Mm-hmm. Μαριέτα. Λοιπόν, Πόπη, θυμάμαι την πρώτη εκπομπή που είχα έρθει ως καλεσμένη. Ωραία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι. Από αυτή θα ξεκινήσεις. Ναι, λοιπόν. Θα ξεκινήσω από αυτή. Έτσι, έτσι, λοιπόν, είναι το «Ας αφήσουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν», ναι. Με την Ντόρα Αρκουλή, ψυχοπαιδαγωγό. Ναι. Και τότε ήμουν καλεσμένη, λοιπόν. Καλεσμένη. Ναι, καλεσμένη, η αλήθεια είναι αυτή. Η πρώτη φορά. Ήσουν τόσο καλεσμένη που θέλησα να σε κρατήσω όμως για πάντα. Ναι, μάλλον έτσι έγινε. Ωραία. Το θέμα μας ήταν πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τα παιδιά στην αυτονομία και να μεγαλώσουμε υγιείς ενήλικες. Ναι, ένα άλλο θέμα που ήταν, νομίζω, και λίγο πρόσφατο είναι το πώς να διαχειριστούμε την απώλεια στα παιδιά, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για το θάνατο. Και πώς να εξηγήσουμε με απλές κουβέντες στα παιδιά την έννοια του θανάτου, την έννοια της απώλειας. Δεν ξέρω ποια άλλα θέματα έχω πει. Είχαμε και ένα θέμα για τον πατέρα, με την ψυχολόγο Αντιγόνη Ορφανού, σχολική ψυχολόγη και ψυχοθεραπεύτια Gestalt, για να μην μαλώσει, γιατί δεν το λέω σωστά. Για την σπουδαιότητα της πατρικής φιγούρας στη ζωή των παιδιών. Mm-hmm. Ήταν ένα θέμα που σκεφτήκαμε να το κάνουμε με ευκαιρία τη γιορτή του πατέρα, ναι. που ήταν τη δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου. Και οφείλω να σου πω ότι πολλοί μπαμπάδες το είδανε, γιατί και από τον παιδικό σταθμό μου είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι και είχε και... Είχε ενδιαφέρον, λέει, και μάθαν πάρα πολλά πράγματα. Και πολλοί κόσμος και στο blog το είδανε. Ναι, και στο blog το είδανε. Ναι. Άλλο ένα θέμα που κάναμε μαζί με την ψυχολόγο, την Αντιγόνη του Ορφανού, ήταν και ύπνος με ή χωρίς το παιδί. Όπως ξέρουμε, ναι. υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που κοιμούνται μαζί με τα παιδιά τους μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία. Συζητήσαμε λοιπόν αυτό το θέμα και καλό είναι, Μαριέτα, να δούμε και ένα απόσπασμα. Για να αυτό. Δούμε, ναι, να θυμηθούμε λίγο, Πόπη. Να θυμηθούμε λίγο, ναι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες έρευνες, Αντιγόνη, που λένε ότι δεν πειράζει αν το παιδί κοιμάται στο κρεβάτι των γονιών του. Τι λες πάνω σε αυτό, η εμπειρία σου ποια είναι? Ουσιαστικά η ψυχολογία δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο, mm-hmm. Σύμφωνα με τις θεωρίες της πάντα. Mm-hmm. Τώρα αυτές οι έρευνες ίσως να εξυπηρετούν κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Άλλωστε, αυτό που βλέπουμε στα γραφεία μας σήμερα είναι mm-hmm. τα άσχημα αποτελέσματα που φέρουν τέτοιου είδους mm-hmm. πρακτικές. Το μωρό και αργότερα το παιδί χρειάζεται να μάθει από τον πρώτο καιρό την αίσθηση της ασφάλειας του χώρου mm-hmm. του. Και την αυτονομία του. Και την αυτονομία του, ακριβώς. Και για να μην παρεξηγηθούμε εδώ, δεν εννοώ τις ώρες που χαλαρώνει ο γονιός με το παιδί του, που είναι αναγκαίο αυτό το μαζί, mm-hmm. ή όταν ξυπνούν, που χρειάζονται αυτή την αγκαλιά, το παιχνίδι. Ναι, σωστά. Ή όταν αρρωσταίνει το παιδί. Mm-hmm. Είναι σαφώς, εκεί κάνει πάρα πολύ καλό η σωματική επαφή, mm-hmm. αλλά να μην ξεχνάμε πάντοτε το όριο. Mm-hmm. Τώρα, το να μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι με τους γονείς τα παιδιά μπορεί να έχει δύσκολα αποτελέσματα, κυρίως σε επίπεδα διέγερσης. Mm. Το σώμα με σώμα γεννάει πολλές φαντασιώσεις σε ένα παιδί και αυτό δημιουργεί εντάσεις. Δεν το βοηθάει να αυτονομηθεί, να αντέξει για λίγο τους φόβους του. Οπότε δεν τους αντιμετωπίζει και όλες τους φόβους. Ακριβώς. Και υπάρχουν οι φόβοι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και τους θορύβους δεν το βοηθάμε να βρει το δικό του εσωτερικό τρόπο να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις, mm-hmm. γιατί του παρέχουμε μία άμεση ανακουφιστική λύση. Mm-hmm.
Πολλές φορές βέβαια αυτό εξυπηρετεί τους γονείς, όπως είδαμε στο παράδειγμα που δείξατε νωρίτερα. Εκεί βέβαια εδώ καλύπτονται κάποιες δικές τους ανάγκες και ίσως κάποια ελλείμματα στις σχέσεις τους, είτε και προσωπικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γονείς είναι ένα ερωτικό ζευγάρι και στην ουσία αυτό πρέπει να περνάει στα παιδιά. Δηλαδή ότι έχουν μία δική τους ανεξάρτητη ζωή, πέρα από το ρόλο τους ως γονείς. Το μωρό χρειάζεται να νιώσει ότι η μαμά είναι ζευγάρι με τον μπαμπά και αυτό φτιάχνει μία νέα φαντασίωση στο παιδί, τη φαντασίωση του ζευγαριού, το οποίο θα λειτουργήσει αργότερα ως ένα πρότυπο για τη δική του μετεγενέστερη ερωτική ζωή. Οπότε έτσι το βοηθάμε και εκείνο για μετέπειτα. Ακριβώς. Για να έχει καλή σχέση με το σύντροφό του. Ακριβώς. Ουσιαστικά. Ακριβώς. Τα περιστατικά πολλές φορές της ενούρησης που έχουμε στα παιδιά φανερώνονται στις ιστορίες που ακούμε στα γραφεία μας ότι κοιμόντουσαν μέχρι μεγάλη ηλικία με τους γονείς τους. Βέβαια να μην ξεχνάμε και τα επακόλουθα που έχει αυτή η συμπεριφορά, αυτή η κατάσταση και στο ίδιο το ζευγάρι. Όπου σαφώς αλλοιώνεται η προσωπική τους ζωή και τα παιδιά δεν διαφοροποιούνται καθόλου και έχουμε μία οικογένεια, όπως τη λέμε, μία οικογένεια σε συμβολή. Όλοι δηλαδή είναι συνεξαρτώμενοι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Και δεν υπάρχουν ρόλοι. Και δεν υπάρχουν ρόλοι, δεν υπάρχουν όρια και υπάρχουν έτσι, γεννούνται αυτές οι δυσκολίες. Νομίζω ότι δεν μας άφησε περιθώρια η Αντιγόνη να αναρωτιόμαστε. Όχι, κανένα περιθώριο. Ήταν κατατοπιστικότατη. Αρνητικές επιπτώσεις που έχει το να κοιμόμαστε μαζί με τα παιδιά. Πέρα όμως από την Αντιγόνη, είχαμε και τη Βενετία Βράιλα, παιδίατρο. Εξαιρετική. Εξαιρετική παιδίατρο, ναι. Και εξαιρετική κομπή ήταν αυτή. Ναι. Παιδί και υγεία, μύθι και πραγματικότητα. Μας βοήθησε λοιπόν να απομυθοποιήσουμε λανθασμένες αντιλήψεις για την υγεία, για τις ιώσεις, για τα κρυώματα που λέμε. Και είχαμε και πολλές απορίες, νομίζω. Είχαμε πάρα πολλές απορίες. Τις βάλαμε λίγο δύσκολα. Όμως αλλά ήταν αυτή εξαιρετική η απάντηση. Ναι. Πολύ καλά. Να δούμε ένα απόσπασμα. Λένε, Βενετία, ότι όταν ένα παιδί είναι αδιάθετο, έχει πονάει η κυλίτσα του ή μπορεί να έχει ένα 37 και μισό, κάτι τέτοιο, μπορεί να πάει στο σχολείο. Το κρυολόγημα, λέει, δεν είναι πολύ σημαντικό, δεν κολλάει. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, οι συνθήκες σήμερα είναι δύσκολες. Δηλαδή, οι μαμάδες οι περισσότερες δουλεύουν και το να είναι τα παιδιά στο σπίτι αποτελεί μία δυσκολία και μία αναστάτωση στο πρόγραμμα του σπιτιού και της οικογένειας. Παρόλα αυτά, τις πρώτες μέρες μιας ίωσης, πάντα, και δεν συζητώ για μιας μικροβιακής λίμωξης που ένα παιδάκι θα είναι και πιο επηρεασμένο, πάντως τις πρώτες μέρες μιας ίωσης και κυρίως όσο υπάρχει πυρετός και έντονα συμπτώματα, η διασπορά των ιών και των μικροβίων είναι μεγαλύτερη. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξη του παιδιού μας σε μια αρχόμενη κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε ένα μικρό συνάχι, λίγο βήχα, λίγη αδιαθεσία, κάποια δεκατάκια και τα υποτιμούν οι γονείς και ίσως κάποιοι συνάδελφοι παιδίατροι, λέγοντας ότι δεν έχει τίποτα, είναι μια ιωσούλα, ας πάει σπίτι, στο σχολείο και ας μην μείνει σπίτι. Από εκεί ξεκινάει όλη η αιστεία της αναμετάδοσης των ιών και του αέναου κύκλου των ιώσεων. Βέβαια θα μου πείτε και από πού το κόλλησε. Προφανώς από κάποιο άλλο παιδάκι που πήγε στο παιδικό. Ναι, από κάποιο άλλο παιδάκι που πήγε στο παιδικό με μία ίωση, με λίγο συνάχη, με λίγο δεν έχει τίποτα και λίγο βράχικη και λίγο κρύωση και λίγο κυλίτσα. Οπότε τις πρώτες μέρες κολλάνε τα παιδάκια μεταξύ τους. Οι πρώτες μέρες είναι αυτές που κολλάνε μεταξύ τους, γιατί είναι μεγαλύτερο το υλικό φορτίο και είναι και πιο έντονα τα συμπτώματα που δεν μπορούν να τα ελέγξουν και τα παιδάκια. Δηλαδή έχουν ένα πιο συχνό βήχα, έχουν πιο πολύ συνάχη, έχουν τον πυρετό τους και νομίζω ότι είναι και ταλαιπωρία για ένα παιδάκι με ένα μικρό πυρετό που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και με λίγο βήχα και με λίγο συνάχη να το στέλνουμε στο σχολείο όπου και δραστηριότητα πιο έντονη θα έχει. Δηλαδή είναι ένας μήλος που μετά δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Και είναι συνέχεια άρρωστα τελικά. Ναι, οι γονείς έχουν αυτή την αίσθηση, τα παιδιά είναι συνέχεια άρρωστα.
Τι ωραία, απλά και κατατοπιστικά τα λέει, ε! Ναι. Νομίζω όλοι θέλουν την Βενετία για παιδίατρο. Ναι. Ήταν πολύ καλή κατατοπιστική. Ναι. Και με σαφήνεια. Με δεν άφηνε κενά, ούτε έλεγε, ούτε πλεώναζε ο λόγος της. Ήταν πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Όπως μίλησες εσύ λοιπόν για την πρώτη σου εκπομπή, θα μιλήσω κι εγώ για την πρώτη μου καλεσμένη. Ποδαρικό μας έκανε η Λίτσα Καλέτζη, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βρεφών Πιαγωγών, Πασίβν. Συνάδελφος. Και μιλήσαμε για την αναγκαιότητα της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης στην προσχολική αγωγή. Και νομίζω αμέσως θα βάλουμε ένα απόσπασμα να μας πει πιο πολλά η Λίτσα. Για να ακούσουμε. Ό,τι αφορά τα προγράμματα της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, καταρχήν ξεκινάνε από το γνωστικό αντικείμενο των παιδαγωγών, οι οποίοι ευαισθητοποιούνται και εκπαιδεύονται αποφυτώντας από τα τμήματα προσχολικής αγωγής, και θέλω να σας πω με τα βεβαιότητος ότι γίνονται εξαιρετικά προγράμματα, εξαιρετικά σημαντικά προγράμματα, τα οποία όμως βασίζονται στην ευαισθησία και τον εθελοντισμό των παιδαγωγών. Δεν υπάρχει στήριξη ουσιαστική από την πολιτεία. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι όπου στους παιδικούς σταθμούς ενθαρρύνουν κάποιες τέτοιες δράσεις. Δεν έχει γίνει ακόμη όμως επίσημη γραμμή να υιοθετηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με συγκεκριμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα που να εμπεριέχει μέσα και το κομμάτι της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης και αγωγής. Πάντως, Πόπη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Όταν λέμε περιβαλλοντολογική αγωγή και εκπαίδευση, τι εννοούμε? Ένα παιδί το οποίο είναι σε ηλικία μέχρι τα 6 χρόνια και όπως είπαμε είναι μια ηλικία που απορροφά σας σφουγγάρι και υιοθετεί στάση ζωής, πώς πρέπει να εκπαιδευτεί περιβαλλοντολογικά? Θα πρέπει να εκπαιδευτεί με αυτό που λέμε βιωματική επικοινωνιακή μάθηση. Και να πω κάτι πάρα πολύ απλό και για τους γονείς που μας βλέπουν. Δεν είναι δυνατόν να εκπαιδεύσουμε περιβαλλοντολογικά ένα παιδί όταν δεν κάνουμε ανακύκλωση στο σπίτι μας, όταν το τηγανισμένο λάδι το πετάμε στο νεροχύτη της κουζίνας, όταν πάμε εκδρομή από το παράθυρο του αυτοκινήτου τα τσιγάρα μας και όταν δεν μαζεύουμε τα σκουπίδια μας από το δάσος που πάμε μία εκδρομή ή από το πάρκο. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε πρόγραμμα σωστής αγωγής και εκπαίδευσης το οποίο εφαρμόζεται στον παιδικό σταθμό στον νηπιαγωγείο, εάν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα δεν συμπεριλάβουμε και την ευαισθητοποίηση των ίδιων των γονέων και των οικογενειών, να τους ενσωματώσουμε μέσα στο πρόγραμμα, αυτή η δράση θα είναι προσωρινή και δεν θα έχει αποτελέσματα στα παιδιά. Λίτσα, πόσο ενημερωμένα φαίνονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς από το σπίτι τους για την ανακύκλωση, για το φυσικό τρόπο ζωής, για τα τρόφιμα? Φαίνονται ότι είναι ενημερωμένα, υπάρχει δηλαδή? Δεν είναι ενημερωμένα τα παιδιά. Και μπορώ να σου πω από την πολύχρονη εμπειρία μου ως παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται και μία, ας το πω, πτώση ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των γονέων, των παιδιών. Οι γονείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πραγματικά βομβαρδίζονται από πάρα πολλές δυσκολίες που έχουν σχέση με την εξαθλίωση, την οικονομική κατάσταση, την ανεργία, ίσως δεν έχουν το χρόνο τον ποιοτικό, και επαναλαμβάνω ποιοτικό, δεν είναι ανάγκη να μένει κανείς πολλή ώρα με το παιδί του. Είναι ανάγκη την ώρα που μένει με το παιδί του να ασχοληθεί ουσιαστικά, να κάνει κάτι που να είναι και παιχνίδι, να είναι και πληροφόρηση και όπως είπα να βασίζεται στη στάση ζωής τη δική μας, τις αρχές και τις αξίες τις δικές μας. Άρα λοιπόν πέφτει πάρα πολύ μεγάλος ρόλος στο σχολείο, που το σχολείο πρέπει στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών να εντάξει γονείς. Παραδείγματος χάρη, έχουμε πολλούς γονείς οι οποίοι φέρνουν τα παιδιά τους και είναι γεωπόνοι, καλή ώρα όπως ο Λευθέρης. Έχουμε άλλους γονείς οι οποίοι είναι ζωγράφοι. Έχουμε γονείς οι οποίοι ασχολούνται με την ποιήση. Όλους αυτούς λοιπόν μπορούμε να τους εντάξουμε μέσα στα προγράμματα τα οποία κάνουμε με την περιβαλλοντολογική εκπαίδευση και ο καθένας από το δικό του γνωστικό αντικείμενο να μιλήσει στα παιδιά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς κάποια στιγμή κάναμε στον παιδικό σταθμό που είμαι τώρα ένα τέτοιο πρόγραμμα και ήρθαν γιαγιάδες οι οποίες ζύμωσαν το ψωμάκι,
Το βάλαμε στο φούρνο του παιδικού σταθμού, το ψήσαμε. Ήρθαν μητέρες αλλοδαπές, οι οποίες έδειξαν παραδοσιακές συνταγές φαγητών στα παιδιά και άρα λοιπόν είπαν τραγούδια της πατρίδας τους, της πατρίδας τους, και άρα με έναν τρόπο πολύ ευχάριστο και παιχνιώδη τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με αυτό που θέλουμε, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η γνώση και η εμπειρία της... Παιδαγωγικός χήμαρος, η πρόεδρος. Της Καλέτζη, νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Πολύ καλή. Ήταν εξαιρετική. Ο λόγος της εξαιρετικός. Ναι, ναι. Πάνω, μιας και μιλάμε, Πόπη, για περιβαλλοντική αγωγή, θυμήθηκα την εκπομπή «Το εμείς και τα ζώα» που είχαμε κάνει για τα δεσποτάκια. Που και εκεί είχαμε και μία παιδαγωγό. Και εκεί είχαμε, ναι, με άλλη ρόλο, ιδιότητα. Ναι. Ήταν η Κωνσταντίνα η Μπουλούμπαση, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής και η συνάδελφος, παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας αλλά και γραμματέας του Συλλόγου, η Μαρία Καραμπουγιούκουγλου. Μας μιλήσανε για τα πλεονεκτήματα του να μεγαλώνουμε ένα ζώο, να έχουμε ένα ζώο μέσα στο σπίτι μας, τι πλεονεκτήματα έχει και τι προσφέρει στο παιδί. Και μάλιστα τα πλεονεκτήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα όταν το ζωάκι είναι αδέσποτο. Ωραία. Έχουμε νομίζω βιντεάκι. Έχουμε βιντεάκι, ναι, να δούμε ένα αποσπάσμα και από αυτή. Εντάξει. Και μέσω του ίντερνετ μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα. Θα ήθελα να μου πείτε και κάποιες προτάσεις που μπορεί να έχετε, δηλαδή κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις που μπορεί να έχετε και για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Και των μικρών παιδιών ίσως. Ναι, αυτό είναι βασικό για τα μικρά παιδιά, γιατί όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Η παιδεία, πολύ βασικό. Που θα έπρεπε να ξεκινήσει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν πολλές φορές ότι θα έπρεπε να μπει μάθημα στα σχολεία, το δημοτικό, ενημέρωση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γίνει. Τώρα σε πόσα χρόνια, εύχομαι πολύ σύντομα. Γιατί μόνο έτσι, σαν λαός και εμείς επιτέλους, θα αποκτήσουμε παιδεία κάποια στιγμή όσον αφορά την αντιμετώπιση απέναντι στα ζώα και αγωγή. Η ευαισθητοποίηση αυτό ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες. Η Ντίνα, ας πούμε, γέννησε, γιατί θέλω να εστιαστούμε λίγο αυτό. Το ότι και ήταν έγκυος και είχε και το σκυλί και τη γάτα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, ναι, ναι, δεν αυτό που λένε ότι... Που λένε για την τοξοπλάσμωση και λοιπά. Ασθένειες και όλα αυτά. Ναι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι. Ναι, τυχαίνουν περιστατικά που μας λένε, λάτε πάρτε το ζώο γιατί η γυναίκα μου είναι έγκυος. Έγκυος, ναι, και θα και κολλήσει και είπε ο γιατρός και τα λοιπά. Δεν υφίσταται, δεν κολλάμε εμείς οι άνθρωποι ασθένειες από τα ζώα. Επίσης, εγώ αυτό που ήθελα να πω και να γίνει και κάποιες προτάσεις, μια που είμαστε και στο Δημοτικό Ευρωκομείο Αθηνών, στους παιδικούς αθμούς να γίνουν κάποια project με ζώα. Γιατί είχα πάει σε Στουκάρδη σε ένα παιδικό σταθμό και πίσω σε ένα χώρο είχαν ζώα. Είχαν ένα σκυλάκι, μια γατούλα, μια χελώνα. Και τα παιδιά κάθε μέρα, η καθημερινή τους επαφή αυτή, ευαισθητοποιεί τα παιδιά και μεθαύριο νομίζω ότι θα γίνουν ισορροπημένοι ενήλικες. Και τα καθιστά και υπεύθυνα. Και υπεύθυνα. Φροντίζουν, ναι, έτσι. Ναι, βέβαια. Όλα αυτά περνάνε. Βέβαια, κάποιοι παιδαγωγοί με δική τους βέβαια πρωτοβουλία. Δεν υπάρχουν κάποια προγράμματα συγκεκριμένα. Με πρωτοβουλία των παιδαγωγών. Και υπάρχουν κάποια ζωάκια μέσα. Βέβαια, δεν υπάρχουν σκυλάκια ή γατάκια. Υπάρχουν μια χελωνίτσα. Χελωνίτσες, ψαράκια. Πουλάκια. Και αυτά είναι πολύ θετικά, ναι, έτσι. Ναι, όντως, γιατί πρέπει, θέλουν τάισμα, το καθημερινό, ναι, να καθαριστεί. Είναι πολύ ωραία για τα παιδιά. Αυτό, ναι, θα έπρεπε δηλαδή να το δούμε λίγο στα παιδιά μας, έτσι, ναι, στους παιδικούς αθμούς, στα σχολεία με προγράμματα, που είπε και η Κωνσταντίνα προλίγου. Και υπάρχουν και κάποια σχολεία, γιατί σε κάποιες εκπομπές που είχαμε για δημοτικά πριν από λίγο καιρό, είχα βρει κάποια σχολεία, που βέβαια πάλι με την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, είχαν ζωά έξω στον κήπο. Μιλάμε τώρα βέβαια πάντα, ναι, για την επαρχία. Ναι. Για επαρχία. Και γινόντουσαν πολύ ωραία πράγματα. Είχε γίνει σε ένα παιδικό σταθμό στην Κοζάνη. Και ο Δήμος Αθηναίων πέρσι έκανε μια εκστρατεία. Στην Κρήτη. Έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Έτσι, σιγά σιγά με μικρά βηματάκια κάτι. Ναι. Πάντα με την πρωτοβουλία, έτσι, με μεμονωμένες πρωτοβουλίες, ναι, εκπαιδευτικών και παιδαγωγών. Να τελειώσω με την Κοζάνη. Ναι, ναι. Μαζέψανε χρήματα από τα κάλαντα, ναι, για τα δέσποτα της γειτονιάς. Μπράβο. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Πολύ. Φτιάξανε ένα κουμπαρά για το αδέσποτο.
Και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ και θα ήθελα, επειδή είμαι και παιδαγωγός, να γίνει και κάποια στιγμή έτσι, κάποια βήματα και εδώ, στους παιδικούς σταθμούς. Ναι. Μαθαίνουμε να προσφέρουμε, να δίνουμε από αυτό που έχουμε. Ήθελα να πω κάτι, ότι πιστεύω ότι τα μικρά παιδιά από ένα... Οι καλεσμένες μας ήρθαν με προτάσεις, νομίζω. Ήταν πολύ καλά προετοιμασμένες, ναι. Μας ενημέρωσαν πολύ καλά και είχαν και προτάσεις. Άλλη μια εκπομπή που κάναμε ήταν γυναίκες που κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα στην Αθήνα του 2014. Πολύ ωραία εκπομπή και αυτή η Πόπη, ναι. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Δημιουργική, οφείλω να πω. Ναι, είχαμε 4 καλεσμένες αυτή τη φορά που συζητούσαμε για τις αλλαγές στη ζωή τους στη σημερινή Ελλάδα, πώς με αφορμή την κρίση και τη μητρότητα άλλαξαν επάγγελμα, άλλαξαν δουλειά. Ήταν η Νανά Μπάστα, καλλιτέχνης δημιουργός, που πριν ήταν δημοσιογράφος, η Αθηνά Φερεντίνου, από δημοσιογράφος συγγραφέας. Εξαιρετική και αυτή. Η Ρούλα Ζαρίδου και η Ζανίν Χριστοδουλίδου, που ήταν... γραφίστριες και έγιναν ζαχαροπλάστησες. Πω θυμάσαι εκείνα τα ωραία τα... Θα τα δούμε τώρα, περίμενε, θα δούμε εντάξει. Το βίντεο. Με τις ζαχαροπλάστησες φίλες μας πρώτα, ναι, ναι. Για να το δούμε. Η δουλειά της γραφίστριας πώς ήταν? Ήταν κάτι δηλαδή που σας πίεζε, κάτι που θέλατε να το αλλάξετε από την αρχή? Για μένα η γραφιστική μου άρεσε και μου αρέσει ακόμη. Δεν το έκανα. Και τη γραφιστική σαν χόμπι την έβλεπα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι επίσης δημιουργική δουλειά. Απλά όντως έχει πολύ άγχος, πολύ στρες. Έχει ωράριο. Και έχει ωράριο, τρελό. Τρελό ωράριο. Και δεν δουλεύεις για σένα. Και δεν δουλεύετε για εσάς. Ακριβώς. Είναι, ναι, σημαντικό και αυτό. Η ρυθμή δουλειάς, τα κανονίζετε. Ναι, και είμαστε τώρα και στο σπίτι, δηλαδή είμαστε πιο άνετες. Όπως είπατε, κανονίζουμε εμείς το ωράριό μας. Οπότε και με τα παιδιά περισσότερος χρόνος. Περισσότερο χρόνος, μαμάδες, ναι, δηλαδή, ουσιαστικά. Ναι, ναι. Έπαιξε ρόλο η οικονομική κατάσταση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα? Σίγουρα. Αλλάξατε? Ήταν και οι πρακτικές δυσκολίες όταν γίνατε μαμάδες, δεν είχατε που να αφήσετε τα παιδιά και βόλευε και αυτό? Η αλήθεια είναι. Σίγουρα, λίγο, ναι, λίγο απ' όλα. Ναι. Τώρα έχετε καταλήψει εντελώς το επάγγελμα της γραφιστικής. Ναι. Είναι δύσκολο τώρα να επιστρέψεις, γιατί λείπουμε κάποια χρόνια από το χώρο, οπότε για να ξαναμπείς μέσα στο χώρο θα πρέπει να κάνεις κάποια σεμινάρια, να προλάβεις τους άλλους, γιατί όπως ξέρετε προγράμματα και τέτοια εξελίσσονται, δυσκολεύουν. Οπότε... Πόσο καιρό δηλαδή ασχολείστε με τη ζαχαροπλαστική? 2 χρόνια. Από το 10. Ναι. Από το 10. 2 χρόνια. Από το 10. 3 χρόνια και πάτε για το 4. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Οι δικοί σας πώς το είδαν αυτό? Μπορούμε να βλέπουμε παράλληλα και τις φωτογραφίες από τις δουλειές τους. Δεν σας στήριξαν, ναι. Οι δικοί μας στήριξαν αρκετά, θα έλεγα. Έως πάρα πολύ. Και οι σύζυγοι και οι γονείς. Ενθαρρυντική δηλαδή? Ναι, πολύ ενθαρρυντική, γιατί είναι κάτι που μας ευχαριστεί και μας αρέσει, οπότε... Πώς τα κάνετε αυτά? Είναι καταπληκτικά. Ναι. Είναι φτιαγμένα με ζαχαρόπαστα. Είναι έτσι. Όλα στο χέρι, ναι. Ναι, ναι. Το πρώτο μου βιβλίο κυκλοφόρησε το 7. Ναι. Και... Λοιπόν, πολύ ωραίες. Μας άνοιξαν την όρεξη. Αλήθεια είναι. Πολύ και ωραία. Να μην ξεχνάμε και τα βιντεάκια που είχαμε βάλει, βάζαμε κατά καιρούς, με ζαχαροπλάστες τα ίδια τα παιδιά. Αχ, ναι. Εκείνος ο μικρός με τα κουλουράκια πορτοκαλιού, καταπληκτικός, ναι, κατατοπιστικότατος. Και το περασμένο το βίντεο με το παγωτό. Ναι, οι πιτσιρίκες με το παγωτό. Οι αδερφούλες και αυτές ήταν απίστευτες, πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες. Είχαμε αρκετή ζαχαροπλαστική, Είχαμε πολύ, ναι, ζαχαροπλαστική. Επίσης, σε αυτή την εκπομπή με τις ζαχαροπλάστησες, μην ξεχάσουμε ότι ήταν και η Αθηνά Φερεντίνου, δημοσιογράφος συγγραφέας, ναι, μας παρουσίασε και τα βιβλία της. Για, ναι, να δούμε και ένα βιντεάκι από εκεί. Ναι, ναι. Το πρώτο μου βιβλίο κυκλοφόρησε το 7. Ναι. Και βασικά, επειδή το θέμα σας σήμερα είναι χόμπι που έγιναν επάγγελμα, ήταν κάτι δηλαδή που είχες ασχοληθεί αρκετά χρόνια πριν. Ναι, είχα ασχοληθεί, ναι. Το
βιβλίο που ήταν το χόμπι μου και το έκανα επάγγελμα είναι αυτό, όχι ακριβώς επάγγελμα. Του έδωσα ένα σχήμα να μοιραστώ με άλλους ανθρώπους τη γνώση που έχω πάρει. Είναι το «Έτσι το λέει ο λαός». Είναι ένα βιβλίο με παροιμίες, νομίζω. Είναι μια μελέτη που έχω κάνει από πολύ μικρή ηλικία, που ήταν το χόμπι μου δηλαδή και μάζευα τις παροιμίες με πολύ αγάπη και πολύ κόπο. Και τελικά έγινε βιβλίο. Ναι. Έχεις ασχοληθεί με λαογραφία περισσότερο, έχεις κάνει κάποιες σπουδές? Όχι, απλώς ήταν... πώς να το πω, το χόμπι μου. Μου άρεσε πολύ να διαβάζω για παροιμίες, να μελετάω, να μαζεύω παροιμίες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, λίγο παράξενο χόμπι. Λοιπόν. Συλλέκτρια. Συλλέκτρια. Πολύ ίσως ωραίο. Λίγο παράξενο σαν χόμπι, αλλά ναι, ήταν και αυτό μια αγάπη που είχα. Αυτό πότε είπες ότι το αυτό βγήκε το 7. Το 7. Έτσι, το 2007. Έχει πάει πολύ καλά, μπορώ να πω ότι εντάξει, δεν είναι, είναι ένα βιβλίο που το έχω δουλέψει πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να μαζέψω τις παροιμίες, αλλά να βρω και από πού έρχονται, πώς έρχονται ως τις μέρες μας αυτές οι παροιμίες, γιατί έρχονται από άλλες από την αρχαιότητα, άλλες από το Βυζαντιό, άλλες είναι νεότερες. Πώς φτάσαμε να λέμε, ξέρω εγώ, μάλια σε η γλώσσα μου ή του βάλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και όλα αυτά. Οπότε όλα αυτά, δηλαδή, μπορούμε τις απορίες μας να τις λύσουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Μετά ήρθε το μυθιστόρημα, που είναι για την ενδοοικογενειακή βία και το κατά πόσο ένα σήμαντο γεγονός μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, λοιπόν. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ναι. Το αυτό εδώ είναι. Αυτό είναι μυθιστόρημα, καθαρά, μυθιστόρημα, δεν είναι. Είναι για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά η αφετηρία του ήταν αν και κατά πόσο ένα ασήμαντο γεγονός μπορεί να ανατρέψει τη ζωή μας. Αυτή ήταν η βασική ιδέα και επεκτάθηκα λίγο και στην ενδοοικογενειακή βία. Πες μας για... Ωραία τα βιβλία της Αθηνάς. Ναι, πολύ ωραία η παρουσίασή της. Όμως θυμήθηκα εδώ, Πόπη, ότι είχαμε κάνει και παρουσιάσαμε και εμείς αρκετά βιβλία μέσα στη χρονιά. Και εκεί που είχαμε παρουσιάσει τα περισσότερα, νομίζω ήταν στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, που είχαμε κάνει μια εκπομπή. Σε όλα τα παιδαγωγικά θέματα το υποστηρίζαμε. Το υποστηρίζαμε. Αλλά αυτό, αυτό ήταν λίγο ευαίσθητο, ναι, γιατί πολλοί και παιδαγωγοί αλλά και γονείς δεν τολμάμε να το θίξουμε αυτό το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην προσχολική ηλικία. Να δούμε ένα βίντεο, Πόπη, ένα απόσπασμα. Πες μας για τα βιβλία μας. Έλεγες πριν ότι έλεγες στη μικρή Άννα για... Λοιπόν, στη μικρούλα Άννα θα σου δώσω το βιβλίο αυτό να το δείξεις. Ναι. Που της άρεσε πάρα πολύ. Είναι το που πήγε ο Σπερματούλης, του Νίκολας Άλαν, εκδόσεις Νίκας, με το οποίο ξετρελάθηκε. Έχει ταυτιστεί απόλυτα με το Σπερματούλη. Ναι. Ένα άλλο πολύ ωραίο βιβλίο για γονείς. Υπάρχουν δύο τεύχη. Το πρώτο βιβλίο είναι για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Είναι το «Κουβεντιάζοντας για το σεξ», της σεξολόγου παιδαγωγού Τζουν Μόρις, εκδόσεις στη Μάρη. Αυτό είναι για γονείς και αυτό είναι για γονείς και υπάρχει και το... Αυτό εδώ είναι για γονείς και υπάρχει και το ανάλογο για τη μεγαλύτερη ηλικία, για έφηβους. Α, πολύ ενδιαφέρον. Είναι δύο βιβλία. Ωραία, ωραία. Αυτό. Και έχουμε και αυτό εδώ, το «Η μαμά γέννησε ένα αυγό». Ναι. Είναι της Μπαμπέτ Κολ, εκδόσεις Πατάκη. Ναι. Αυτά είχα εγώ στο σπίτι. Έχω όμως και άλλη βιβλιογραφία, αν θες να τη δούμε. Ναι, ναι, θέλω. Και μπορούν να σημειώνουν κιόλας οι γονείς, αν θέλουν, ενδιαφέρονται. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία στην αγορά. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πριν από αρκετά χρόνια δεν υπήρχαν τόσο βιβλία. Όχι. Δηλαδή νομίζω ότι έχω κι εγώ ένα βιβλίο να σου φέρω που το έχω από τη σχολή, για να καταλάβεις. Είναι, αλλά δεν είναι πολύ ταλαιπωρημένο. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ο Περ, η Ίντα και το Μικρούτσικο.
Για να καταλάβεις, τότε δεν υπήρχαν άλλα βιβλία. Mm-hmm. Και αυτό είναι γραμμένο από Σκανδιναβούς. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κάτι άλλο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και τότε ήταν εκδόσεις Ηράκλειδος, που τώρα νομίζω δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι διάβασα, εκδίδεται και από τον Μπατάκη. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Πέρ και η Ίντα είναι δύο αδερφάκια και η μαμά τους μένει έγκυος και τη ρωτάνε πώς μπήκε το μωρό, πώς θα βγει mm-hmm. το μωρό, και έτσι το παίζουν με το αρκουδάκι τους. Και το μικρούτσικο είναι το μωρό που θα γεννηθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όντως πρέπει να είναι. Πολλά χρόνια είναι αυτό το βιβλίο. Ναι. Είναι από τα αγαπημένα. Ναι, ναι. Τα παιδαγωγικά θέματα κυρίως τα κάναμε μαζί. Ναι. Οι δυο μας. Ένα από αυτά ήταν η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Άλλο ένα ήταν τα μάγειρο παιχνίδια. Ναι, και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ναι, μιλήσαμε για τα ωφέλη της μαγειρικής στην ανάπτυξη του παιδιού, mm-hmm. την ψυχοκινητική του ανάπτυξη. Ναι. Εκεί βάλαμε και το πιτσιρικά με τα κουλουράκια πορτοκαλιού, mm-hmm. που ήταν πολύ ωραίο. Άλλο ένα θέμα ήταν η σημασία της επιβράβευσης στα παιδιά. Πονέρεση που πει αυτό. Δύσκολα. Πώς δεν έχουμε μάθει να επιβραβεύουμε τα παιδιά μας. Δεν έχουμε μάθει. Δηλαδή, γιατί... ή θα τα επιβραβεύουμε πολύ, ναι. ή δεν θα τα επιβραβεύουμε καθόλου. Θέλεις να πες, ή θα τα παραχαϊδεύουμε, ναι, τα παιδιά μας. Ναι, έτσι. Ή θα είμαστε πιο τιμωρητικοί, ναι, και πιο αυστηροί. Ναι, ναι, έτσι. Δηλαδή, έτσι, δεν έχουμε. Ήταν μια, μια πολύ ωραία. Δεν, ναι, υπάρχει. Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή αυτή. Ήταν καλή, αυτή η εκπομπή. Για την αξία της επιβράβευσης στα παιδιά και τους τρόπους να τα χρησιμοποιούμε. Ναι. Άλλη μια εκπομπή που είχα κάνει μαζί με τη Δώρα τη Γρομιτσάρη, που είναι εκπαιδευτικός, mm-hmm. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πριν έρθει εσύ η Μαριέτα, mm-hmm. Ήταν τα πρωτάκια στο σχολείο. Ah. Η πρώτη επαφή με τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού. Ενδιαφέρουσα εκπομπή, γιατί πολλοί γονείς αγχωνόμαστε για την πρώτη δημοτικού. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, τους άρεσε πάρα πολύ. Μας βοήθησε πολύ η Δώρα να δούμε τρόπους που τα παιδιά ούτε θα τρομάξουν, mm-hmm. Και θα μπορέσουν να πάρουν μια σειρά να αρχίσουν να διαβάζουν μόνα τους σιγά σιγά. Mm-hmm. Είχαμε κι άλλες όμως όσον αφορά τα γράμματα. Και... Είχαμε με το προετοιμάζοντας τα παιδιά για να μάθουν mm-hmm. να γράφουν, για το γραφισμό, mm-hmm. για κάποιες ασκησούλες. Θυμάσαι που είχαμε πει τι μπορούμε να τους δώσουμε να κάνουν για να εξασκήσουν τους λεπτούς χειρισμούς. Mm-hmm. Για τη γραφή αυτό. Για τη γραφή, ναι. Και ένα άλλο θέμα που είχαμε κάνει υποπή μαζί με τον Χρήστο τον Γουλτίδη. Είχαμε κάνει και μία πώς να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα. Α, ναι, και αυτή. Να αγαπήσουν, ναι, το, ναι, βιβλίο. Να αγαπήσουν το βιβλίο. Να, ναι, έρθουν κοντά στο βιβλίο. Ναι, είχαμε πει τρόπους και για εμάς τους παιδαγωγούς, αλλά και για τους γονείς, πώς να τα βοηθήσουμε να αγαπήσουν το βιβλίο, ναι, ναι, να έρθουν πιο κοντά. Και είχαμε πει ότι αυτό τα βοηθάει και στη γραφή. Γιατί βλέπουν τα γράμματα και τα αντιγράφουν, ναι, οπτικά σαν, ναι, στην αρχή και μετά πιο συνειδητά. Ναι. Και να μην ξεχάσουμε και την τελευταία μας, την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε για το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι ήταν πολύ ξένιαστη, τι πρέπει να προσέξουμε για να είμαστε ξένιαστοι ήσυχοι, ναι, ναι, και ανέμελοι στον ήλιο, να μην έχουμε και πολλά προβλήματα. Δηλαδή, που έχει, ναι, το καλοκαίρι, αλλά και τρόπους που μπορούμε να απασχολήσουμε τα παιδιά, mm-hmm. με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, ναι, για να περάσει ωραίο το καλοκαίρι χωρίς πολλά χρήματα και χωρίς πολύ κόπο. Ναι. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή εκεί πέρα, ναι, τελευταία μας. Όλο το διάστημα αυτό, φέτος, παρουσιάσαμε εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, mm-hmm. Δημιουργικά εργαστήρια. Mm-hmm. Ακόμα, είχαμε και ένα αφιέρωμα στην αρχή της χρονιάς, δεν ξέρω αν το είχες δει, με το Λευτέρη το Κατσουλάκο. Mm-hmm. Ο Λευτέρης ο Κατσουλάκος το παρουσίασε, mm-hmm. με αφιέρωμα σε ταινίες παιδικές με οικολογικό περιεχόμενο. Α, ναι, ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Και έχουμε και ένα μικρό απόσπασμα να το δούμε τώρα. Νομίζω πως έχεις ετοιμάσει τη συνέχεια του αφιερώματος παιδικές ταινίες, γιατί ψυχολογικές. Στα πλαίσια, απλώς συνδέοντάς το με την προηγούμενη εκπομπή, στα πλαίσια του ότι η εκπομπή αυτή ασχολείται με το περιβάλλον και το παιδί, εκτιμήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε σε κάποιες ταινίες παιδικές, οι οποίες θα συνδυάζουν αυτά τα δύο. Τη διασκέδαση με μια περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Είχαμε μιλήσει για κάποιες ταινίες την προηγούμενη φορά. Υποσχεθήκαμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε και βίντεο σχετικό με τις ταινίες στις οποίες θα αναφερθούμε. Θα αναφερθούμε σε 4 ταινίες σήμερα και επιφυλασσόμεθα για τα επόμενα.
Μία από τις ταινίες λοιπόν που βρίσκονται στο αφιέρωμά μας στη συνέχεια είναι το, αυτό που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, οι κότες το τόσκασαν. Σκηνοθέτης είναι ο Πίτερ Λόρντ και ο Νίκ Παρκ. Αναφέρεται στην ιδιοκτήτρια σε μια φάρμα όπου όλα είναι αρμονικά. Ο περιορισμός της ελευθερίας των κοτών δεν τους πειράζει ιδιαίτερα, εφόσον έχουν όσοι απαραίτητα όσα χρειάζονται. Όταν όμως πλέον ανακαλύπτουν ότι η ιδιοκτήτρια για λόγους οικονομικούς σκοπεύει να αλλάξει την παραγωγή της φάρμας από παραγωγή αυγών σε παραγωγή πιτών με κοτόπουλο, αποφασίζουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Η ταινία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σενάριο και στην λογική των ταινιών αποδράσεων, κάτι λίγο σαν μεγάλη απόδραση με κοτόπουλα. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ, μάλλον έτσι, αγγλικό. Είναι, νομίζω, απευθύνεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ιδιαίτερα χιουμοριστική. Νομίζω ότι αξίζει να τη δείτε μαζί με τα παιδιά σας. Πολύ ωραία η πρόταση του Λευτέρη του Κατσουλάκου. Λοιπόν, το Λευτέρη του Κατσουλάκου νομίζω ότι πρέπει να τον κάνουμε μεταγραφή στη δική μας ομάδα. Θα τον πάρουμε από το σταμάτημα Αρναούτη από Σεπτέμβρη και θα τον βάλουμε στη Junior. Έτσι τέλος. Νομίζω και εγώ. Έχει πολύ ωραίες ιδέες. Είναι πολύ καλό. Πόπη, μια άλλη εκπομπή, μάλλον δύο εκπομπές που είχαμε για το διαδίκτυο, είχαμε καλεσμένο τον Χρήστο τον Γουλτίδη, συγγραφέα και ειδικό σε θέματα πληροφορικής. Στη μία από αυτές εξετάσαμε πώς να φτιάξουμε την ασπίδα μας από τους κακόβουλους του διαδικτύου, πώς να προστατευτούμε από ιούς και καλύτερους τρόπους να τους αντιμετωπίζουμε. Και μία άλλη εκπομπή που κάναμε, που θα δούμε και ένα απόσπασμα, είναι για τα θέματα της πληροφορικής, τι πρέπει να προσέχουμε στο διαδίκτυο. Είναι γονείς, παιδιά και διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε, πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Και πρέπει επίσης να πούμε πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώνουν τα παιδιά μας. Ο Χρήστος είναι και συγγραφέας. Ναι, είναι και συγγραφέας. Βιβλίων πληροφορικής. Μας είχε δείξει και το βιβλίο του. Και υπάρχει και το ομώνυμο βιβλίο, γονείς, παιδιά και διαδίκτυο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το έχω διαβάσει, Χρήστο, το βιβλίο. Ξέρεις. Εγώ το τελειώνω, Χρήστο. Εντάξει. Μπορείς να μας εξετάσεις την επόμενη φορά που θα μας δεις. Και σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Να δούμε ένα απόσπασμα αυτή την εκπομπή. Τα περισσότερα παιδιά, έφηβοι περισσότερο, έτσι, κυρίως, που ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύουν φωτογραφίες τους, προσωπικά δεδομένα, τα πάντα. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Ήταν εξαιρετικό το Μαρλί. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει και εμείς και τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που κάποια δεδομένα, κάποια προσωπικά δεδομένα φεύγουν από τον υπολογιστή μου και ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, αυτές οι πληροφορίες πλέον δεν είναι προσωπικές, γίνονται δημόσιες πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλούς και διάφορους για διάφορους λόγους. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οτιδήποτε κάνουμε στο διαδίκτυο, είτε είναι κάποιο σχόλιο που κάνουμε, είτε είναι μία ανάρτηση που κάνουμε, είτε είναι μία φωτογραφία που ανεβάζουμε, όλα αυτά καταγράφονται και αποθηκεύονται σε ειδικές βάσεις δεδομένων, το οποίο σημαίνει ότι δημιουργείται ένα ψηφιακό βιογραφικό για κάθε χρήστη, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα ότι όταν το παιδί μου μετά από 5, 10, 15 χρόνια πάει σε μία συνέντευξη για μία δουλειά, ο εργοδότης σίγουρα θα έχει μπροστά του αυτό το ψηφιακό βιογραφικό και το παιδί μου θα πρέπει να απολογηθεί για τα σχόλια και τις απόψεις που είχε πριν 5-10 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν πούμε κάτι αντιαμερικάνικο, αντιγερμανικό, αντισουηδικό, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Ακόμα επίσης, όταν αναρτούμε κάποιες φωτογραφίες, είναι πολύ συνηθισμένο κάποιοι γονείς να φωτογραφίζουν το παιδί, να
ενώ το παιδί βρίσκεται στο δωμάτιό του, βγάζουμε μια φωτογραφία, την ανεβάζουμε, το παιδί βρίσκεται στον παιδικό σταθμό, στο σχολείο, στο πάρκο και ανεβάζουμε συνέχεια αυτές τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές οι φωτογραφίες πλέον, εκτός από την φωτογραφία, έχουν και πληροφορίες για το στίγμα GPS στο οποίο τραβήχτηκαν αυτές οι φωτογραφίες. Το οποίο σημαίνει ότι μέρος δηλαδή. Το μέρος, την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκε η φωτογραφία. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ή οποιοδήποτε θα μπορούσε να πάρει μια φωτογραφία και με ένα απλό λογισμικό να βρει την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκε η φωτογραφία και μετά να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Μάλιστα. Για άλλους λόγους. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε και δύο και τρεις φορές πριν αναρτήσουμε κάποια φωτογραφία και αν παρόλα τα αυτά θέλουμε να κάνουμε αυτή την αναρτήση, απενεργοποιούμε την λειτουργία να μην συμπεριλαμβάνεται το στίγμα GPS στη φωτογραφία. Και τη δυσκολία του. Μας τρόμαξε λίγο ο Χριστός. Ναι, αλλά ήταν πολύ κατατοπιστικό. Αλλά την αλήθεια πρέπει να την ξέρουμε για να προστατευόμαστε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι είναι. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο χώρος της παιδείας φέτος βρισκόταν σε ένα βρασμό. Δύσκολη χρόνια για τα σχολεία. Μόλις αυτές τις αλλαγές που επιβάλλει το μνημόνιο για την εξοικονόμηση χρημάτων εις βάρος της παιδείας, δεν θα μπορούσε να γίνεται κι αλλιώς. Έτσι είναι. Έγινε λοιπόν μια εκπομπή με την Εμιλία Τσαγκαράτου, γραμματέα Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Παρθενώνας, στην αρχή της χρονιάς για το μνημόνιο. Γλώσσα λανθάνουσα. Στο δημόσιο σχολείο λοιπόν, τι αλλάζει για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Αμέσως μετά, κάναμε και μία εκπομπή για τις συγχωνεύσεις σχολείων για την περίπτωση Ανατολικής Αττικής μαζί με τον Κώστα του Ντουλγαρίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κάπο Σωτηρίου, πρωτοβάθμιας εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής, μαζί με δύο μέλη Ένωσης Γονέων, τον Νίκο τον Κασίμη από το Μαρκόπουλο και το Γιάννη Τούντα από τα Σπάτα. Και μιλήσαμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις συγχωνεύσεις. Είχαμε και άλλη μια εκπομπή, θέμα. Νομίζω, είχαμε στο μια τέλος εκπομπή, της χρονιάς αυτή είχαμε μια εκπομπή μαζί, Πόπη. Είχαμε καλέσει τον κύριο Δημήτρη Μαριόλη, πρόεδρο του πρώτου Συλλόγου Αθηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Κώστα Καραγιάννη, εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και συζητήσαμε μαζί τους για τις τελευταίες εξελίξεις. Τις καλοκαιρινές. Ναι, ναι, πάντα για τις συγχωνεύσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό για τα σχολεία της Αθήνας. Για τα σχολεία της Αθήνας αυτή τη φορά. Ήταν τώρα για το καλοκαίρι που γίνανε οι αλλαγές. Ναι, και για να μην γκρινιάζουμε όλη την ώρα και λέμε τα κακό σκήμενα, κάναμε και μία εκπομπή. Με προτάσεις. Με προτάσεις, δεν καταλάβαμε αυτή τη φορά. Το σχολείο που θέλουμε. Ο Παύλος Αντωνόπουλος, πρόεδρος της 5ης ΕΛΜΕ Αθήνας και η Εμιλία Τσαγκαράτου για δεύτερη φορά, ήρθαν στην εκπομπή μας και μας μίλησαν για τα χαρακτηριστικά της ιδιαιτερότητας του δημόσιου σχολείου που οραματίζεται η εκπαιδευτική κοινότητα με προτάσεις που θα δούμε τώρα στο βιντεάκι μας. Και τη δυσκολία των παιδιών μας δίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι δίναμε πριν. Άλλωστε ποτέ δεν ήταν και τόσο καλοπληρωμένο αυτό ποτέ, το επάγγελμα. Ποτέ, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ήμασταν και ποτέ τόσο καλοπληρωμένοι. Αλλά θέλω να πω όμως ότι εάν υπήρχε μια άλλη πολιτική η οποία θα δίνει κίνητρο στον εκπαιδευτικό που θα ενισχύει γενναία τα σχολεία έτσι ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός με το μεράκι του να μπορεί πραγματικά να προσφέρει πράγματα, αυτή την εικόνα θα μπορούσε να την παρουσιάζουν όλα τα δημόσια σχολεία. Το καθένα βέβαια ανάλογα με τις ανάγκες του και τις ιδιαιτερότητές του. Άλλο η Νέα Σμύρνη, άλλο η Κρήτη, άλλο τα Γιάννενα, άλλο η Θεσσαλονίκη κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να δένεται και με τη διεκδίκηση. Γιατί ορισμένες φορές ξεκινάμε κάτι, κάνουμε προσπάθειες, όπως έλεγες και πριν, αυτό συναντά και έναν τοίχο. Έτσι. Είτε γραφειοκρατικό, είτε η κούρασή μας, είτε η δυσκολία μας. Συναντάει τον τοίχο και κάπου σταματάει. Ενώ αν υπήρχε μια συνολικότερη πολιτική τέτοια που να μπορεί αυτό το πράγμα να αναπνέει μέσα σε αυτό, θα μπορούσε να ζήσει και θα μπορούσε να επιβιώσει αποτελεσματικότερα και ακόμα περισσότερο. Προτάσεις λοιπόν. Ας περάσουμε έτσι σε πιο συγκεκριμένα. Προτάσεις. Ναι. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το κεντρικό που έβαλα αρχικά.
το εξεταστικό. Επειδή πραγματικά αν γύρω και είπαμε, από αυτό... είπαμε μέσα στη συζήτηση αρκετές προτάσεις. Είπαμε αρκετά πράγματα. Ναι, νομίζω ότι είναι όλα αλλά αυτά που λέμε. Λίγο πιο ολοκληρωμένα, γιατί το έχουμε σαν συνολικό σχέδιο. Να ξεκινήσουμε από το εξεταστικό. Πιστεύουμε ότι πράγματι είναι καθοριστικό, γιατί καθορίζει το άλλο, όλο το άλλο σχολείο. Ναι. Προς τα εκεί προσανατολίζονται, θέλοντας και μη γονείς, μαθητές κλπ. Γιατί έχουν αντικειμενικό στόχο να συνεχίσουν τις σπουδές τους, τα πανεπιστήμια κτλ. Πρώτον, θα έπρεπε να φροντίσουμε σαν κοινωνία να λύσουμε το ζήτημα της παραγωγής. Γιατί πρέπει να απορροφάται κόσμος και στην παραγωγική διαδικασία. Αλλά όταν δεν υπάρχει, εύλογο είναι να στρέφονται όλοι στη γενική παιδεία, σπουδές στα πανεπιστήμια. Και στα κλασικά επαγγέλματα. Και στα κλασικά επαγγέλματα. Η τεχνική παιδεία που θα μπορούσε να είναι πολύ αναβαθμισμένη, δυστυχώς δεν στεριώνει γιατί δεν υπάρχει απορρόφηση μετά. Εμείς λέμε ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είναι ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα της εκπαίδευσης. Για ποιο λόγο θα πρέπει το παιδί να αναλώνεται κυριολεκτικά, να νιώθει αποτυχημένος, να νιώθει απόκληρος. Πολύ έντονο συνέστημα αυτό. Βέβαια, τον κυνηγάς όλη τη ζωή του μετά. Βέβαια, εννοείται. Και είναι και άδικο. Γιατί όλα σχεδόν παλεύουν. Τώρα, στον ανταγωνισμό, κάποιος θα μπει, κάποιος δεν θα μπει. Γιατί να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Εκπαίδευση είναι. Δεν πήγαν τα παιδιά ούτε πρωταθλητισμό, ούτε να κάνουν κάτι ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν θέλουν να το καταργήσουν αυτό. Ας πάνε σε μια μεσαία λύση. Διαπιστωτικού χαρακτήρα εξετάσεις. Όχι ανταγωνιστικού. Δηλαδή να λες, πράγματι θέλω να έχει ένα επίπεδο γνώσεων ο μαθητής για να συνεχίσει. Να το ελέγξω λοιπόν. Αυτό που κάνουμε στο σχολείο στο κάτω-κάτω. Ας το ελέγξουν εκεί πιο πάνω. Δεν πειράζει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αλλά πώς. Να πεις, έχεις ένα μέσο όρο τάδε που αυτό να εγγυάται ότι μπορεί να προχωρήσεις. Αλλά αν τον πιάσεις αυτό το μέσο όρο να προχωρήσεις. Όχι να ανταγωνίζεσαι μέχρι το 20, ας πούμε. Γιατί εδώ με 19 και κάτι παιδιά δεν μπαίνουν στη σχολή. Τότε τι διαπίστωση είναι αυτή. Αυτό μαθείς το 19, δεν πάει να συνεχίσει. Γι' αυτό πάνε και τα παιδιά του κολεγίου, του Λεοντίου κλπ. Όλα κάνουν φροντιστήρια. Τι αποτυχημένο το δημόσιο. Δηλαδή το ιδιωτικό δεν είναι. Ναι. Άμα ήταν πετυχημένο, γιατί τα παιδιά των ιδιωτικών κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα και τέτοια. Άρα βλέπετε πώς δένει. Ναι, βέβαια. Εμείς μιλάμε για ένα, να το πω, ολικό σχολείο. Ένα ενιαίο σχολείο 12χρονο, όπου θα μπορείς να έχεις διαβαθμίσεις στην ύλη, το παιδί δηλαδή να μην έχει κακές επαναλήψεις, αλλά να είναι το πρόγραμμα διαρθρωμένο βάσει της αντιληπτικής του ικανότητας του παιδιού, της δυνατότητάς του να αφομοιώνει κλπ. Κλπ. Να αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα. Να μπορεί το παιδί πρώτα απ' όλα να μιλάει μέσα στο σχολείο. Γιατί τώρα δεν μιλάει, ακούει. Το σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος. Πολύ ωραίο απόσπασμα από πει. Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε εκπαιδευτικός παιδαγωγός. Οι εκπαιδευτικοί έχουν άποψη και τι λένε. Και το σημαντικό είναι ότι έχουν παιδαγωγική άποψη. Δεν έχουν έξεις αυτό το που είχαμε παλιά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι σημαντικό να το βλέπουν αυτό, ναι. Γιατί λένε ότι δεν έχουν άποψη και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάθονται ή να πληρώνονται παραπάνω κλπ. Έτσι. Έχουν άποψη, έχουν ενδιαφέρον και φαίνεται αυτό. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό βέβαια. Λοιπόν, Πόπη, είδαμε μερικά αποσπάσματα από τις εκπομπές, γιατί δεν μπορούσαμε να τις βάλουμε όλες φυσικά. Όχι. Ήταν πάρα πολλές. Πολύ επιλεγμένα. Πολύ επιλεγμένα. Τις εκπομπές όλες μπορούμε να τις δούμε στο environmental.gr και σιγά σιγά θα μπουν και στο καινούριο μας το blog, στο juniorstp.blogspot.com. Οπότε θα τις δούμε και εκεί σιγά σιγά, τις παιδαγωγικές, ναι, που αφορά πιο πολύ γονείς και παιδιά. Mm. Πόπη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες, γιατί θα έρθεις σαν καλεσμένη αρχικά και με εμπιστεύτηκες. Ήσουν καλή καλεσμένη όμως, Μαριέτα, και τους καλούς καλεσμένους δεν τους αφήνουμε να φύγουν, τους ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω όμως για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια όλους αυτούς τους μήνες. Με αυτά τα σπουδαία λοιπόν ασχοληθήκαμε φέτος. Σας ευχαριστούμε και εσάς για την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον που μας περιβάλλατε όλους αυτούς τους μήνες. Σας δίνουμε ραντεβού για το Σεπτέμβρη με πολλές αλλαγές, θα τα πούμε, και με πολλές καινούριες ιδέες. Καλό καλοκαίρι από μένα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, Πόπη. Καλό καλοκαίρι, Μαριέτα.